ποδοσφαίρου σας καλωσορίζω στο Επιμελητήριο Κορινθίας. Στη προσπάθεια αυτή της νέας σελίδας στο κορινθιακό ποδόσφαιρο με την αναγέννηση της ιστορικής ομάδος ζητούμε την υποστήριξη από τους φιλάθλους, επιχειρηματίες, πολιτικές δυνάμεις, πολιτικούς, τον απλό λαό, τους Κορίνθιους πολίτες. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την απερχόμενη διοίκηση για την προσπάθεια, την εφταετή προσπάθεια που κάναν και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Και να σας διαβάσω και μία επιστολή που στείλε ο βουλευτής Κορινθίας Κώστας Κόλλιας για το σημερινό. Αποσυράζει το Ελληνικό Κοινοβούλιο λόγω έκτακτης ονομαστικής ψηφοφορίας, δηλώνει δε ότι συμμετέχει στις προσπάθειες για την αναβάθμιση του κορινθιακού ποδοσφαίρου και την ανάπτυξη της αγαπημένης ομάδας στη θέση που της αξίζει. Θα είναι παρόν σε οποιοδήποτε ρόλο, σε όλες τις δυνάμεις που θα του ζητηθούν. Έχει ως εξής. Θα μιλήσει πρώτα ο κύριος Πιέτρης, πρώτα ο κύριος Βασιλόπουλος που απέρχεται, μετά ο κύριος Πιέτρης, μετά ο κύριος Οικονόμου και μετά ο κύριος Κούλιας. Θα δοθεί το μικρόφωνο φορητό μετά για τυχόν διευκρινήσεις, απαντήσεις που θα χρειαστείτε. Καλησπέρα και σας χαιρετίζω την παρουσία σας απόψε εδώ πέρα. Προλογίου που τελείωσε η υπουργική διαδικασία, έγινε η παρέτηση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εκλέχθηκε ένα καινούργιο διοικητικό συμβούλιο με προστάτη του δύο κουμπούλια, επικεφαλής, με συμμετοχή κορίνθιων επιχειρηματιών, ανθρώπων οι οποίοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αγαπάνε την πόλη μας, αγαπάνε την ομάδα μας και με τη διάθεσή τους, τη δυναμική τους, πρέπει να κάνουμε την προσπάθειά σας. Μετά από 7 χρόνια ήρθε η ώρα να μεταφερθεί η ομάδα σε ανθρώπους οι οποίοι πάνε και μπορούν να την μεταφέρουν σε ειδικές κατηγορίες με υγιή τρόπο. Και σε αυτό είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Είμαι ικανοποιημένος και εγώ και οι συνεργάτες μου. Θα ήθελα στην προσπάθεια αυτή του κύριου Κουλιά και των συνεργατών να σταθούμε όλοι δίπλα τους. Οι επιχειρηματίες, οι χορηγοί, οι φύλαθλοι, οι οπαδοί. Εγώ θα είμαι ο πρώτος. Από σήμερα θα είμαι σε ό,τι μου ζητηθεί, αν μου ζητηθεί, οτιδήποτε να στηρίξω αυτή την προσπάθεια, να την υποστηρίξω. Και την πράγματι όλοι οι άνθρωποι, όσο και δυνατοί να είναι και μεγάλοι, στο ποδόσφαιρο χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται η παρουσία μας. Ακόμα και το πιο απλό πράγμα, ο καλός ο λόγος, είναι σημαντικό για αυτό που διοικεί. Από σήμερα φαντάζομαι ότι όλος ο νομός θα καλιάσει αυτή την προσπάθεια, είναι και αυτό που θέλω κιόλας. Και κύριε Κύριε και συνεργάτες σας, σας εύχομαι υγεία, δύναμη, και στην οικογένειά σας και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο να έχετε πολλές επιτυχίες να χαρούμε και εμείς μαζί σας για την ομάδα μας. Φίλες και φίλοι, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ ώστε να σηματοδοτήσουμε μια προσπάθεια που αφορά όχι μόνο την ποδοσφαιρική ομάδα της Κορίνθου και το κορινθιακό ποδόσφαιρο, αλλά και την τοπική κοινωνία στο σύνολό της. Όπως όλοι γνωρίζετε, η ποδοσφαιρική ομάδα της Κορίνθου έχει καταλήξει να βολοδένει στα τοπικά πρωταθλήματα. Σίγουρα δεν είναι η ώρα να αναζητήσουμε ευθύνες και να αναλογούμε σε ένα κύκλο εσωστρέφειας. Είναι όμως ώρα μιας επανεκκίνησης ώστε σταδιακά η ομάδα να ξαναβρεθεί εκεί που όλοι πιστεύουμε ότι της αξίζει και βρίσκεται. Αποφασίσαμε λοιπόν μια ομάδα φίλων επιχειρηματιών που αγαπούν τόσο τον τόπο όσο και την ομάδα να προχωρήσουμε σε μια επένδυση με σκοπό την επιστροφή της ασφαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στην προσπάθειά μας αυτή ο σημειοφόρος μας είναι ο Αλέξιο Κούλιας. Ένας εκ των επιφανειαστερών Ελλήνων δικηγόρων
Θεωρώ ότι τη συμμετοχή του σε αυτό το εγχείρημα με την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητά του και την εμπειρία του που έχει αποκομίσει σε όλα τα χρόνια με την ενασχόλησή του στο ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να μας βοηθήσει να πετύχουμε πιο γρήγορα και πιο εύκολα τους στόχους μας. Δεν είναι άγνωστο αντικείμενο για τον Αλέξη η εκτείναξη. Είναι από τα χαμηλά στα ψηλά. Και αυτό το έχει αποδείξει και με την επαγγελματική του πορεία, όσο και με τις ομάδες με τις οποίες ασχολήθηκε. Με δύο λόγια, κυρίες και κύριοι, ο Αλέξης Πούγιας είναι μεγάλη μεταγραφή της πόλης. Δεν είναι μόνο ότι η επιστροφή της ομάδας στα Σαλόνια προϋποθέτει σχέδιο, στόχευση και υπομονή. Αυτό λοιπόν που σχεδιάζουμε είναι ένα συνολικό project το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός προπονητικού κέντρου, τη δημιουργία ενός δίκτυου έμπειρων ανθρώπων του ποδοσφαίρου με σκοπό την αναζήτηση των ταλαντούχων νεαρών ποδοσφαιριστών και τη δημιουργία μια ακαδημία Κορίνθου. Στη συμμαχία με όλες τις κορινθιακές ομάδες, ποδοσφαιρικές ομάδες, ώστε να αξιοποιηθούν οι αξιόλογοι κορινθιακοί παίχτες. Στην εφαρμογή των καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της αθλητικής διοίκησης και του μάρκετινγκ και τελικά τη δημιουργία μιας ισχυρής ποδοσφαιρικής περιφερειακής δύναμης η οποία θα επανέλθει στην κορυφαία κατηγορία σύντομα. Φίλες και φίλοι, είμαστε μια ομάδα κορίτσιων επιχειρηματών που μας χαίρετε και σας ξέρουμε. Δεν αποφασίσαμε να ασχοληθούμε ευκαιριακά με την ιστορική ποδοσφαιρική ομάδα του Δήμου μας. Σε πρώτη φάση λοιπόν θα γίνει μια σωστή βάση επένδυσης και θα αυξάνεται κάθε χρόνο ανάλογα με τη πορεία της ομάδας. Επιτυχθούμε τη συμμετοχή και τη στήριξη από τους Κορίνθιους, τους επιχειρηματίες, ώστε να φτιάξουμε ένα πανίσχυρο διοικητικό συμβούλιο. Συζητούμε τη στήριξη από το Δήμο Κορινθίων και θέλουμε να πορευτούμε μαζί. Αν μην ξεχνάμε ότι η ανάδειξη μιας ποδοσφαιρικής ομάδας ξεφεύγει από τα αθλητικά στενά όρια και επηρεάζει πλέον το brand name μιας πόλης ενός ολόκληρου νομού. Αναλυτικότερα, αφού το ποδόσφαιρο δεν αποτελεί μόνο μία αθλητική δραστηριότητα, αλλά ένα κοινωνικό φαινόμενο, βάζοντας το όνομα της πόλης και του νομού μας και του νομού στους τηλεοπτικούς δείχτες και στις οθόνες και κινητών τηλεφώνων κτλ. Θέλουμε όλο τον απλό κόσμο συμμέτοχο στο εγχείρημά μας. Μία ομάδα, μία πόλη, ένας Δήμος, ένας νομός. Ευχαριστώ. Αν επιτρέψετε να διακόψω τη ροή, να ανέβει στο πόδι μου ο κύριος Λουσιώτης, ο πρόεδρος του Μελητηρίου, για ένα χαιρετισμό που μας φιλοξενεί κιόλα. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ θα πω φόρτσα μπάρτσα κόρτες, λέγαμε όταν είμαστε πιτσιρικάδες. Βλέπω και κάποιους με τους οποίους πηγαίναμε μαζί στα χρόνια που είμαστε νέοι στο Λίγο της Κορίνθου. Η ομάδα της Κορίνθου είναι ένα όνομα, δεν είναι ένα πρόσωπο. Ευχής έργο είναι η κίνηση η οποία γίνεται σήμερα από ανθρώπους οι οποίοι αποδεδειγμένα όλα αυτά τα χρόνια δραστηριοποιούνται και αγαπάνε την πόλη της Κορίνθου, να ευοδοθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και η ομάδα της Κορίνθου να ξαναβρεθεί στα μεγάλα σαλόνια. Γιατί όλα αυτά τα οποία είπε πριν ο φίλος ο Γιώργος ο Πέτρης είναι ο Πέτρης είναι πραγματικότητα. Εάν καταφέρεις να έχεις μια ομάδα η οποία να είναι σε ένα υψηλό επίπεδο, έχεις και άλλα ωφέλη για την πόλη σου. Και έχεις και άλλα ωφέλη και για τις επιχειρήσεις τις οι οποίες δραστηριοποιούνται στο νομό Κορινθίας και στην πόλη της Κορίνθου, πράγμα το οποίο ενδιαφέρει και εμάς. Θα ευχηθώ λοιπόν να πάνε όλα κατευχήν. Θα ευχηθώ να έχετε γερά στομάχια και να αντέξετε και να ευχηθώ ότι η καθοδήγηση ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει σχέσεις με το βέλο Κορινθίας, άρα με την ευρύτερη έννοια της Κορίνθου, έτσι ότι θα ευολωθεί με το αποτέλεσμα το οποίο είναι το επιθυμητό από όλους όσους είναι παρόντες σήμερα, η ομάδα της Κορίνθου να ξαναβρεθεί στην πρώτη εθνική και να είναι μια ομάδα η οποία θα είναι κόσμημα και την πόλη της Κορίνθου. Να είστε καλά. Εύχομαι να καλύψουμε. Ο Γιώργος Οικονόμου.
σας κουράσω πολύ. Είμαι πολύ σύντομος, εξάλλου μεγάλη ψηφίος πιέτρης γνώσης πράγματα. Εγώ θα σας μιλήσω ως πρώην αθλητής, πειραματιστής. Θεωρώ την κίνηση αυτή αναγκαία για το περιφερειακό ποδόσφαιρο και για την επαναφορά της ομάδας εκεί που αξίζει για μένα και για όλους σας. Οφείλουμε ως πρώην πολίτες να ενισχύσουμε την ομάδα για την οποία, αν κάποιοι δεν έχουμε στο παρελθόν παίξει σε αυτήν, σίγουρα έχουμε πανηγυρίσει και κερδίσει τη. Οφείλουμε ως επιχειρηματίες να συμβάλλουμε στο μέτρο του δυνατού όσο καθένας μπορεί και το βασικότερο να προσελκύσουμε και άλλους συναδέλφους μας, οι οποίοι μέχρι σήμερα ήσαν λίγο φυλά για επιφυλακτικές και τέτοιες επενδύσεις. Γιατί αποτελεί επένδυση, και το λέω. Σε πολλά επίπεδα, η σημερινή κίνηση για το πολιτιακό ποδόσφαιρο και τα παιδιά μου. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να καλωσορίσω τον νέο πρόεδρο, κύριο Αλέξη Κούλη, και τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Αλλά θα πρέπει να ευχαριστήσω πραγματικά τον απερχόμενο πρόεδρο, κύριο Γιάννη Βασιλόπουλο, που πραγματικά παιδιά αυτά τα 7 χρόνια το ξέρετε όλοι, έκανε τον αγώνα του και κράτησε την ομάδα ενεργή. Τέλος, με μια ιδιότητα που ξέρετε όλοι, ταλμένος περιφερειακός σύμβουλος, σας εγγυάμαι, είναι και ο κ. Βελίσης εδώ, αν έχει την καλωσία και μας κάνει χαιρετισμό μετά, εγγυόμαστε σαν περιφέρεια ότι τα έργα που έχουμε πει για το γήπεδο θα ξεκινήσουν και θα ξεκινήσουν άμεσα. Καλή θητεία στο ΔΣ σήμερα και όλοι μας μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ευχαριστώ. Συντοπίτη μας και άξιο στέλεχος της κοινωνίας μας, δικηγόρε Αλέξη Κούλια, καλή δύναμη σε όλους, για να είσαστε εδώ σήμερα και όλες και όλοι οι Κορίνθοι είμαστε μπαροδοκαπνισμένοι, να ξαναπάμε την μπάτσα εκεί που πραγματικά όλοι θέλουμε. Εσύ το κάνεις λόγο. Από όποιο σημείο και αν μου πείτε, μου ζητήσετε, θα είμαι δίπλα σας. Να ξανακάνουμε την μπάτσα πάλι μεγάλη. Να κινητοποιούμε ανθρώπους από τη μία άκρη της του νομού για να έρχονται στην πρώτη του Κορίνθου να φωνάζουν και να φέρουμε ξανά την μπάτσα όσο μπορούμε ψηλότερα. Ευχαριστώ. Φίλε Πρόεδρε, καλή δύναμη. Να αλλάξουμε τη ροή, είναι και ο Χρήστος ο Χαρισιώτης, περιφερειακός σύμβουλος. Και συνέα της ομάδας. Και συνέα. Οπότε... Αρχηγός. Θα μας κάνετε ζητήρια. Έλα! Δυνατά, θέλουμε λόγο, δυνατό. Τώρα ακούγουμε μαζί. Καμπάνα. Γεια σας, καμπάνα. Δεν θα έχω πολλά λόγια. Εντάξει, είναι πάρα πολύ καλό ότι η ομάδα μας αλλάζει σελίδα. Εύχομαι καλή δύναμη στο φίλο μου τον Αλέξη και όλο το σώρο το ΔΣ. Όποτε μου έχει ζητηθεί βοήθεια σε αυτή την ομάδα ήμουν παρόν, πάντα θα είμαι παρόν. Εύχομαι υγεία σε όλους και καλή επιτυχία στο έργο. Λοιπόν, εγώ λέω να υπογράψεις κιόλας, γιατί σε είδα σε καλή κατάσταση. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε και δεν βρίσκουμε. Λοιπόν, θέλω να σας ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Με αρχή πράγματα να πω ότι εδώ και περίπου ένα χρόνο με πρωτοβουλία του Χρήστου του Πιέτρη που δεν έπαμε μου έχει ζητηθεί να είμαι πιο κοντά στην πατρίδα μας. Είναι
κάτι που δεν γνωρίζουν πολύ, γιατί βλέπετε κάποια πολύ μικρά παιδιά εδώ, τα οποία τότε δεν είχαν γεννηθεί πιθανώς, ότι αυτό το διπλωμικό μου δυστυχώς, το οποίο οφείλεται στην παθολογική μου αγάπη για το ποδόσφαιρο, 2003, 2009 Γιάννενα, 2009-2016 Αρχακή, και από τότε μέχρι πριν 2-3 μέρες Λάρισα, οφείλεται σε ένα αρνητικό γεγονός. Το 2002, και φαντάζομαι τα περισσότερα παιδιά μου στο δεν είχα γεννηθεί τότε, το 2002 γεννήθηκε ο γιος μου τον 20 χρόνο, μαζί με τον Γιώργο τον Πέτρη και με τον φίλο μου τον Προλαβήσαντα, τον κύριο Οικονόμ, τον Αντρούτσο, τον Προβλή, τον Μάρα, κάναμε μια καταπληκτική κίνηση. Και μια διαλυμένη ομάδα τότε, την κάναμε ομάδα πρώτη. Στους πρώτες 12 αγώνες, στο Πρωτάθλημα, θυμάμαι τον Χρήστο στη Σπάρτη, τελευταία φορά είμαστε μαζί με τον Κασιόπουλο, κάναμε 12 αγώνες, 12 νίκες. Αντίπαλο μας ήταν μιλησιακό, το Πουλαδάκι, το Διδιωτή. Τα Χριστούγεννα... Το Δάκι, το Μαϊνί. Το Δάκι. Τα Χριστούγεννα, 2-3 παίχτες από τους καλούς παίχτες που είχαμε, άρχισαν να αποφασίζονται διάφορα προβλήματα και μάλιστα ο καλύτερος μας παίχτης ο Γιαννούλης μας ζήτησε να φύγει και να πάει στην Κρήτη, χωρίς καμία αιτία. Εμείς δεν είχαμε πολύ αιτία καθόλου τι σημαίνει. Στο τέλος χρονιάς χάσαμε την άνοδο μπροστά σε 10.000 θεατές που για πρώτη φορά μετά από την ομάδα της Super League από της πρώτης εθνικής ξαναγέννησαν το γήπεδο με ένα τυχερό γκολ που έβαλε ο Κάμπας, ένας εξαιρετικός προσβαστής του Λυσιακού, στο περίπου 100 λεπτό. Και μετά κάναμε μια γενική συνέλευση. Σε αυτή τη γενική συνέλευση, ο νυν πρόεδρος της ΕΠΣ, που ανήκει με έναν, όπως απεδείχθηκε των αστέρων, απαταιώνα, ονόματι Τσουμάνι, είχαν μαζέψει κάποια παιδιά σε εκκλησίας εκεί στο βάθος και μου λέγανε τι θέλεις εσύ δεν είσαι πολίτης. Και με ένα αξιοπρεπή τρόπο έφυγα από την Γενική Συνέλευση και από τότε έγινε αυτό που έγινε τα τελευταία 20 χρόνια. Και δυστυχώς, 20 χρόνια προσωπικά μου πάνω, σήμερα στα 72 μου χρόνια, το 52 ετών, αναλώθηκαν στο να αναστήσω ιστορικές ομάδες, όπως τα Γιάννενα, που τότε είχαν χρέος 14 εκατομμύρια και ήταν στο τοπικό πρωτάθλημα, όπως η Παναχαϊκή που ήταν 6 χρόνια στην ΓΑΜΑ Εθνική και είχε χρέη 5 εκατομμύρια και μετέπειτα τη Λάρισα που μέσα σε ένα χρόνο πήρε το πρωτάθλημα στη Σούπερ Λίγκα και μετά 5 χρόνια ήταν στη Σούπερ Λίγκα. Και δυστυχώς, να το πω έτσι ευθέως, αυτή ας το πούμε, η γνώση μου και η προσωπικότητα την όποια μέρα θα μπορούσε να είναι στην ομάδα της πατρίδας μας. Γιατί δεν το γνωρίζετε εσείς από πολύ μικρή ηλικία. Όλα μου τα προσωπικά χρόνια ήταν εδώ και στο Λουκάκι και σε ομάδες προμηθείας. Οι γονείς μου είναι δεμένοι στο σπίτι μου στο Βέλγιο. Γιατί ήμουν δικηγόρος του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης και ο Σουλίου μου 20 χρόνια. Και με ειδική άδεια, επειδή έχω ένα κλεισάκι των Ρώσων Σεραφείων που γιορτάζει κάθε 6 Μαΐου, μου επέτρεψε να θάψω τους γονείς μου εκεί. Και εκεί θα είμαι και εγώ και τα παιδιά μου τότε. Γιατί ο Θεός ξέρει πότε είμαι. Αλλά θέλω λοιπόν να σας πω ότι από χειροκροτήματα εγώ έχω φτάσει. Εκείνο που δεν έχω χαστεί ποτέ είναι αυτό που δυστυχώς δεν κατάφερα να κάνω σε καμία από τις ομάδες, με μια εξαίρεση στα Γιάννενα που αν δεν είχα προσωπικό μπορεί να πιθανώς να είμαι μετά. Γιατί εκείνη η κοινωνία είναι πολύ καλύτερη. Δεν κατάφερα ποτέ να κάνω μια ομάδα οικογένεια. Και πρέπει να καταλάβω το εξής ότι με ό,τι σημαίνει ο λόγος μου, με αυτά που κουβαλάω στη ζωή μου, ο μόνος λόγος που βρίσκομαι εδώ δεν είναι ούτε να αγοράσω το μητρικό ταυτιμίο, το μητρικό κεφάλαιο της χώρας, ούτε να κάνω τον πρόεδρο. Άλλος είναι ο λόγος που παρουσιάζω εδώ. Είναι να καταφέρω να ξυπνήσω την κοινωνία της χώρας μου.
η οποία δεν έχει καταλάβει το κοινωνικό χαρακτήρα κυρίως του ποδοσφαίρου. Εμείς μεγαλώσαμε σε πολύ φτωχές οικογένειες που το έπαθλο μιας καλής συμπεριφοράς και μιας καλής μαθητικής εκδόσεως ήταν το να μας πάει ο πατέρας μας στην Κυριακή στο γήπεδο. Ο στόχος λοιπόν είναι ποιος? Να κάνουμε μια οικογένεια. Ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί από τη μέρα στη μέρα. Αυτός θέλει χρόνο. Θέλει συνδυασμό γνώσης και χρημάτων. Η δύναμη εδώ πια δεν είμαι εγώ. Σε αυτό το εγχείρημα, η δύναμη είναι η κύριοι που βλέπετε εδώ και ο κύριος Στυγκίνης. Εγώ είμαι ένας μεταξύ σου. Μου έκανε την τιμή να δεχτώ να είμαι πρόεδρος, αλλά αυτό το εγχείρημα και πρέπει να καταλάβουν αυτοί που αγαπούν την ομάδα και χρόνια ολόκληρα βρίσκονται εδώ, είναι να μην αντιμετωπίσουμε κι εμείς αυτό που αντιμετώπισαν οι προηγούμενοι. Με τελευταίο τον κύριο Βασιλόπουλο, με τον οποίο συμφωνήσαμε μέσα σε 5 λεπτά στο μαγαζί του Γιώργου του Κέντρου για το πώς θα γίνει αυτή η διαδοχή. Άρα λοιπόν, να γνωρίζετε ότι και να μην περιμένετε ότι μέσα σε 3 χρόνια η Κόρυφος θα είναι Super League. Να μην περιμένετε ούτε καν στη Super League 2 να είναι. Μπορεί να έρθει. Όμως, να ξέρετε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος τον οποίο είχα επιλέξει για την Λάρισα, που είναι ίσως ο καλύτερος τεχνικός διευθυντής, γενικός διευθυντής, την σύγχρονη ομάδα των ανθρώπων που ασχολούνται με το είναι ο Νίκος Σαμαλαδάς, δεν τον βλέπω πουθενά, αν είναι κάπου εδώ. Είναι εκεί στο βάθος του γωνία. Είναι ένας εξαίρετος επαγγελματίας του ίδιου με ήθος. Χωρίς αυτόν, χωρίς κάποια παιδιά εδώ από την πρώτη, τα οποία έχουν φορήσει και φανέλες κιόλας. Μου είπα να μην μιλήσω για έναν που έχει δημιουργήσει αντιπάθειες, γιατί ήταν εκτός της Κορυφής τα τελευταία 2 χρόνια και μιλάει για τον Σάκη του Περιφορείτη. Εγώ δεν τον ήξερα έτσι, δεν ξέρω αν μετεβλήθησε η πρώτη Κορυφή. Μου είπαν για τον Τάκη τον Παπά που είναι ένα παιδί που το έχω μεγαλώσει μαζί με τον πατέρα του, που περνάνε φοβερές ταλαιπωρίες μετά και την απώλεια της ζωής του αδερφού του. Τον είχα θεματοφύλακα εκείνη την χρονιά που είχαν ουσιαστικά πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβετε τι. Εμείς ξεκινάμε κάτι με πολύ σταθερές βάσεις. Πώς ξεκινάει μια οικογένεια να γίνει οικογένεια? Ξεκινάει από το σπίτι. Εδώ, εάν δεν είχατε διαβεβαίωση, μάλιστα σε μια επικοινώνηση με τον κύριο Νίκα, τον Περιφερειάρχη, από τον κύριο οικονόμου, ότι από αύριο ξεκινάμε να φτιάξουμε το σπίτι μας, γιατί το σπίτι της ομάδας είναι το γήπεδο του συνοικισμού, το οποίο θα το μεταφέρουμε σε ένα γήπεδο που η ομάδα θα παίξει εκεί με φυσικό χορτάρι, πιθανότητα και μέχρι την Super League 2, όταν καταφέρουμε να φτάσουμε. Όμως, από αύριο κιόλας, το γήπεδο αυτό που είναι ιδιοκτησία μετά από τεράστιους αγώνες των προηγουμένων που ρίξαν την ομάδα αυτή, θα πρέπει να γίνει το σπίτι μας. Το σπίτι μας εκεί πρέπει να έχει τέλεια αποθητήρια, να έχει τέλειο αγωνιστικό χώρο, πρέπει να είναι ένα όμορφο γήπεδο και σε πρώτη φάση περίπου εκταμιεύτηκαν από ό,τι περιφέρθηκα, περίπου 300.000 ευρώ από την περιφέρεια. Θα κλείσει το γήπεδο, εφόσον πράγματι αυτό είναι πραγματικότητα, για ορισμένο χρονικό διάστημα, πιθανώς για την επόμενη χρονιά όλη, η έδρα μας θα είναι το στάδιο, όπου θα μεταφερθούν και τα γραφεία της ομάδας, σε συγγνώμη του κύριου Δήμαρχου, που πιστεύω δεν θα μας αρνηθεί αυτό. Εκεί θα είναι το σπίτι μας, εκεί θα είναι η βάση μας. Και ξεκινάμε από σήμερα, πρώτα-πρώτα μαζεύοντας, όπως κάναμε παλιά μαζί με το κύριο Βασιώτη, θα το θυμάται, να μαζέψουμε το εντός εισαγωγικών, να φέρουμε κοντά μας όλα τα ταλέντα του Ορθιακού Ποδοσφαίρου, να κρατήσουμε ότι κατάφερε να κρατήσει και ο κύριος Βασιλόπουλος, να μεταγράψουμε, που δεν είναι εύκολο,
Γιατί αυτά τα χρόνια δημιουργήθηκαν από το κομμουνιστικό τρες και εμείς που οδηγήθηκαν μέχρι τα δικαστήρια εις βάρος της ομάδας μας. Να πάρουμε τους παίκτες αυτούς, να δημιουργήσουμε μια βάση κορυφαίων ποδοσφαιριστών, από εκεί πέρα σε συνεργασία αυτών των ανθρώπων που έχουν ποδοσφαιρική γνώση μαζί με τον κ. Σαμπολάδα, θα πρέπει να κάνουμε μια αξιόπιστη ομάδα που βεβαίως φέτος δεν μπορεί να μην έχει στόχο το πρωτάθλημα, αλλά κυρίως να βγει πρώτη στα μπαράζ και ακόμη, αν είναι δυνατόν, να έχει και μια κυριαρχική παρουσία στο θεσμό του αστυνομικού κυπέλου στην Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν και καταφέρουμε να πείσουμε ποδοσφαιριστές νεαρούς που πέρσι έπαιζαν στη Super League 2, στην Τρίτη Εθνική, να έρθουν στην ομάδα μας, να τους φιλοξενήσουμε στην υπέροχη αυτή πόλη με τον φιλόξενο τρόπο που μπορούμε μόνο εμείς οι πολιτικοί. Θα είναι καταπληκτικό να γίνει αμέσως. Αυτός είναι ο στόχος τους. Όμως, υπάρχει και η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η ομάδα αυτή πρέπει να πρωταγωνιστεί σε οτιδήποτε αφορά κοινωνική συμμετοχή. Και σε αυτή την κοινωνική συμμετοχή, ο πόλος Έξιος είναι αυτοί οι Κορίνθοι που κατάφεραν με τον κόπο τους, με την παιδεία τους, με την εξυπνάδα τους, να ξεχωρίσουν και να ταυτίσουν το όνομα επώνυμό τους με οτιδήποτε πράγμα. Από την καλλιέργεια ενός μικρού γραφείου μέχρι το να είναι μεγάλη επιχειρηματία με διεθνή επιχειρηματολογία όπως είναι και ορισμένα στελέχη του Συμβουλίου και κάποιοι οι οποίοι είναι εκτός Συμβουλίου, άλλα χρόνια. Εγώ θυμάμαι τότε πρόεδρος του Συμβουλίου που ήταν ο Αίμνης του Ελλασσινός και τον ακολουθούσε κάθε επιφανή συμπολιτής. Άρα λοιπόν θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε την ομάδα μας σημείο κοινωνικής διακρίσεως. Αν είναι δυνατόν αύριο να μας διώξουν εμάς και να έρθουν 15 καλύτεροι, εμείς να είμαστε κοντά τους, τα διαρκείας μας, με ό,τι σημαίνει η προσωπικότητά μας, και να έρθουν και να πούν, εμείς είμαστε καλύτεροι από εσάς, καθίστε κοντά μας, αλλά εμείς θα κάνουμε κάτι περισσότερο από εσάς. Δηλαδή, όποιος συμμετέχει στο Συμβούλιο ή αργότερα στην κοινή ιδιοκτησία αυτής της ομάδας, γιατί λογικά στο τέλος της επόμενης περίοδου θα διεκδικούμε την άνοδο μας. Λογικά, αν έχουμε τύχη, αν έχουμε κάνει επιλογές καλά ποδοσφαιριστών, αν μας βοηθήσετε εσείς, οι οπαδοί, εάν εσείς ενεργοποιήσετε και τους άλλους οπαδούς, αν ξυπνήσει η περιφέρεια και ξανακάνει το ραντεβού της Κυριακής στο γήπεδο, το κορυφαίο κοινωνικό γεγονός. Όταν γίνουν αυτά, κάποια στιγμή θα πρέπει η ομάδα να γίνει ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Δεν περιμένετε να έρθει ο Κούγιας να αγοράσει τις συμμετοχές. Αυτό για μένα έχει πεθάνει ανεπιστρεπτή. Δεν επιθυμώ ποτέ να είμαι ξανά ιδιοκτήτης καμιάς ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Στο κινητό μου τηλέφωνο, ακόμη και πριν πω σήμερα εδώ, υπάρχουν 13 προτάσεις από 13 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδος να αναλάβω το μετοχικό του κεφάλι. Ιστορικές ομάδες. Από την Δόξα Δράμας μέχρι ομάδες της Κρήτης που είναι στη Super League 2 και ομάδες ακόμη που είναι στη Super League 1 να συμμετάσχουν μαζί με τους ιδιοκτήτες τους σαν συνεταίρους. Δεν μου άρεσε. Εγώ θέλω να ξαναζήσω πάλι την προσωπική παρέα από την 23. Θέλω να κάνω πλάκα. Θέλω να γελάω όταν νικούμε δίκαια και να στενοχωριέμαι όταν χάνουμε. Αλλά με αυτό να είναι κάτι δίκαιο και αυτό μπορώ και εγώ να βοηθήσω με ό,τι σημαίνει η επαγγελματική προσωπικότητα και ό,τι σημαίνει η παρουσία μου στον ποδόσφαιρο. Να ανεβάσουμε το επίπεδο των κοινωνικών επαφών μας. Είναι υπέροχο εδώ που είναι ο Περιφερειάρχης, που είναι ο πρόεδρος του Δημητηρίου. Δεν γνωρίζω πόσα χρόνια έχει να γίνει αυτό. Εγώ το θεωρούσα αυτονόητο στο παρελθόν. Άρα λοιπόν, με πολύ χαμηλούς τόνους, το σύνθημα μου σήμερα είναι ότι η Μπάρτσα ξαναγίνει οικογένεια. Σε αυτή την οικογένεια συμμετέχει από τον τελευταίο παρόλο
που έχει κάνει τη ζωή του ταυτόσιμη με την ομάδα μέχρι τον πρώτο πολίτη της πόλης, τον Δήμαρχο, τον Μητροπολίτη, τον οποιοδήποτε έχει καταφέρει να διεκδικηθεί σε οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, το εργατικό κέντρο, οποιοδήποτε άνθρωπος έχει μάθει να λειτουργήσει λογικά, θα πρέπει να γίνει κομμάτι μας. Γιατί, αν δεν το κάνουμε αυτό και αν δεν πείσουμε ότι είμαστε μια όμορφη παρέα, η οποία δεν έχει κανένα σκοπό προσωπικής διαθέσεως, τι να πάρουν στην προσωπική του ζωή οι φέτριδες, ο οικονόμου, ο Μίξο Κωνσταντίνου, που δεν το ξέρετε, ένα κορυφαίο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών στο παρελθόν, ο κ. Παγιανόπουλος, ένας άνθρωπος αυτοδιόνυτος που συμβαίνει να έχουμε γεννηθεί και από το ίδιο κόμμα του Βέλγου Βοηθείας, τι να κερδίσουμε. Εμείς έχουμε να δώσουμε. Και έχουμε να δώσουμε όλοι το ίδιο. Μεταξύ μας, παρά το που είμαστε λίγες μέρες μαζί, υπάρχει ένας αλληλοσεβασμός. Τι λείπει. Λείπει η παρέα που προσέχει γνώση. Γι' αυτό είπα μην αποκλείσετε πρόσωπα, γιατί μου είπαν να αναφέρω, σας είπα το πρόσωπο συγκεκριμένου προσφυστού, που έχει ματώσει την άμυνα της Κόνηθου, ένα τέσσερι μεγάλους που κάνουν μυαλοπόλυδες και πουλάνε οπαδελίκια. Εμείς θέλουμε ανθρώπους που να έχουν και προσωπικό αυτοσυνδεσμό. Και αλίμονο, αν δεν καταφέρουμε αυτούς το προηγούμενο χρονικό διάστημα πολεμούσαν την ομάδα, να ξαναγίνουν λάτρες αυτής της ομάδας. Άρα λοιπόν αυτό το κλίμα, σιγά, ταπεινά, με σταθερά βήματα και με κυρίως αυτό που λένε να φτάνουμε εκεί που φτάνει ο ίσιος μας. Και αυτό που είπε ο Γιώργος Ιωκέντες, κάθε χρόνο, αν χρειάζεται, αφού συγκεντρώσουμε χορηγίες πρώτα απ' όλα, θέλω να σας πω ότι έχω μεταφέρει τις προσωπικές μου αμοιβές μεγάλων εταιριών, σαν την εταιρεία Φαντής, σαν την εταιρεία Τράκης Κέψης, η Πίτσα Φαν, η Τόλ, μεγάλες εταιρείες, που ήταν προσωπικές μου αμοιβές στη φανέλα των ομάδων. Είναι σπάνιο στη σημερινή εποχή να ξεκινάει μια ομάδα με 200.000 φανέλα της. Αυτό μπορώ να το προσφέρω. Ο Πιέδρης θα προσφέρει τη δική του φίλη. Ο Οικονόμου, τη δική του φίλη. Ο Παγιανόπουλος, τη δική του φίλη. Οι υπόλοιποι που δεν ήταν ακόμη στο Συμβούλιο, αλλά σε λίγο με βέβαιο στο τραπέζι, τη δική του επιχείρηση. Είναι πολύ σημαντικό να μην εξαρτώνονται οικονομικά αυτοί οι οποίοι, όπως λέγανε παλιότερα, τραβάνε το κάρο. Ανάλογα λοιπόν με αυτά που τα συγκεντρώνουμε και ανάλογα με την προσέγγιση των παρών μας στο κοινό, ανάλογα με την αγάπη των παρών μας στην ομάδα, στις δύσκολες στιγμές, γιατί την ανάγκη την έχει στις δύσκολες στιγμές, θα προχωράμε. Στις δύσκολες στιγμές όμως, θα μαζευόμαστε όλοι μαζί εδώ σε αυτό το φιλόξενο χώρο και θα κάνουμε ένα προορισμό. Γιατί εμείς βέβαια δεν θα βάλουμε ποδοσφαιριστή τιμωρημένο για να πάρει το πρωτάθλημα ΕΘΥΠΑ. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Αυτό να το ξέρετε πολύ καλά. Και ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας από εσάς, καταλαβαίνει. Ούτε θα πούμε στα ποτήρια ποτέ να πούμε αυτή η ομάδα είναι φίλη μας και επειδή το έχουμε παίξει στοίχημα, άσο δείχνουν ο δύο τελικό. Παιδιά, για να πληρωθείτε, θα παίξουμε σήμερα έτσι. Οτιδήποτε τέτοιο θα πάει στον εισαγγελέα. Και αυτός θα τολμήσει να το κάνει. Άρα λοιπόν, με αυτές τις γενικές γραμμές, ξεκινάμε όλοι μαζί. Και περιμένω σας όλους στο γήπεδο. Να είστε καλά, ευχαριστώ.